είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, το δεύτερο κεφάλαιο και το 37 εδάφιο. Σελίδα 962, πράξεις Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, β' κεφάλαιο και 37 εδάφιο. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξη καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, «Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί?» Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, «Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Εκείνοι λοιπόν μετά χαράς, δεχθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη μέρα έως 3.000 ψυχέ. Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτά οπόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρία. Και καθήν ημέραν και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεόν και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησία του σωζωμένους. Να πάμε και σελίδα 970, να διαβάσουμε από το κεφάλαιο θήτα το 31 εδάφιο. 970, θήτα 31. 9 δηλαδή 31. Εμέν λοιπόν εκκλησία καθόλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάριαν, είχον ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Και να πάμε και σελίδα 1051 από την επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, τρίτο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. 14 και 15 εδάφιο. Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έλθω προς ταχύτερον, αλλά εάν βραδίνω, δια να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αμήν. Από σήμερα, αδελφοί, αρχίζουμε μία σειρά μαθημάτων για την πνευματική πορεία της Εκκλησίας του Χριστού. Καλύτερα, πιο σωστά, για την πνευματική ζωή των πιστών μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, πώς πρέπει να πολιτευόμεθα μέσα στον οίκον του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το δρέωμα της αληθείας. Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού, τι είναι η Εκκλησία του Χριστού, από ποιους αποτελείται, πώς είναι οργανωμένη, πώς διοικείται, από ποιους κυβερνάτε, πώς οδηγείται και πού θα φτάσει στο τέλος, αλλά και πώς θα ζούμε εμείς μέσα σε αυτή την Εκκλησία, ιδιαίτερα αδελφοί αγαπητοί, την Εκκλησία των Εσχάτων Ημερών. Όλα ξεκίνησαν εκείνη την ευλογημένη ημέρα της Πεντηκοστής, όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, έδωσε εντολή στους μαθητάς να πάνε και να περιμένουν στα Ιεροσόλυμα μέχρι να έρθει το Πνεύμα του Άγιου επάνω τους, ώστε δια Πνεύματος Αγίου, δια της δυνάμεως, γιατί δύναμης είναι, δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου να εκπληρώσουνε ακριβώς την αποστολή που ο Θεός είχε προσδιορίσει για αυτούς. Όλα ξεκινάνε από την υπακοή. Εάν υπακούς πρώτον στο γεγραμμένο λόγο του Θεού ακριβώς, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς φόβους, χωρίς ενθουσιασμούς, χωρίς κανένα κοσμικό φρόνημα ή σαρκικό φρόνημα που θα σε οδηγεί, αλλά απολύτως και κατά πάντα και ακριβώς το Λόγο του Θεού πρώτον και δεύτερον στη φωνή τη συγκεκριμένη του Πνεύματος του Αγίου. Και αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να γνωρίζουμε ευθύς εξ αρχής ότι δεν είναι μέσα στην Εκκλησία όλοι οι προφήτες, μη πάντες προφήτες λέει η Γραφή, αλλά
αν και δεν είμαστε όλοι προφήτες ή προφητεύοντες, γιατί είναι οι προφητεύοντες και οι έχοντες διακονία προφήτου. Αν και δεν είμαστε όλοι προφητεύοντες ή κατά διακονία προφήτες, όλοι μέσα στην Εκκλησία, άνδρες και γυναίκες, είμεθα διοικούμενοι, οδηγούμενοι από το Πνεύμα του Άγιο. Και το έχουμε αποδεχτεί. Και ο Θεός ναι μεν δίδει τα χαρίσματα που θα τα δούμε αναλυτικά μέσα στην Εκκλησία του προς οικοδομήν, αλλά η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου είναι απαραίτητη στον κάθε έναν από εμάς. Και μάλιστα τόσο απαραίτητη, ώστε χωρίς αυτή δεν μπορούμε να ισχυριστούμε καν ότι είμαστε τέκνα Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Μόνον όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι αληθώς τέκνα Θεού. Και η οδηγία, λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος Γαλάτες, εάν ζείτε κατά το Πνεύμα, είναι απαραίτητο, πρέπει να περπατάτε και κατά το Πνεύμα. Ζούμε δηλαδή μέσα στην παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Ζούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού που βασιλεύει το Πνεύμα το Άγιο, που είναι Κύριος, γιατί λέει το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος. Εγώ φεύγω, είπε ο Χριστός στους μαθητάς του, λίγο πριν σταυρωθεί, αναστηθεί και αναληφθεί. Αλλά δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Τώρα ανάμεσά σας είμαι εγώ ο παράκλητος. Όταν θα φύγω θα στείλω άλλον παράκλητο που θα μένει με θυμόν πάσας τας ημέρας έως την τελείας του αιώνος τον Πνεύμα της αληθείας. Άρα λοιπόν ο παράκλητος μέσα στην Εκκλησία αλλά και μέσα στη ζωή του κάθε ενός χριστιανού αλλά και της κάθε χριστιανικής οικογένειας, ο παράκλητος είναι το Πνεύμα του Άγιο. Όλα στη ζωή μας γίνονται δια Πνεύματος Αγίου. Έχει προφητευθεί, έχει γραφτεί, έχει ξεκαθαριστεί. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Βεβαίως, ο Κύριος μπροστά στον οποίο θα κλείνει παν γόνι και ο οποίος έχει την εξουσία να κρίνει ζώντας και νεκρούς και στον οποίον εδόθη το υπερπάν όνομα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο Ιησούς Χριστός φεύγοντας είπε στους μαθητάς του ότι θα ξανάρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα σας ο πατέρας μου και εγώ. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν η ζωή της Εκκλησίας είναι απολύτως πνευματική. Είναι απολύτως δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά και ο στολισμός της Εκκλησίας γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά και η οικοδομή μέσα στην Εκκλησία γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά και η παρηγοριά μέσα στην Εκκλησία γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Και όλα μέσα στην Εκκλησία γίνονται δια Πνεύματος Αγίου. Σκεφτείτε λοιπόν μία Εκκλησία του Χριστού να μην υπάρχει και να μην πριτανεύει και να μην κυριαρχεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι Εκκλησία. Δεν είναι Εκκλησία. Δεν είναι η Εκκλησία εν πάση περιπτώσει των εσχάτων ημερών. Η Εκκλησία την οποία ο Θεός θα στολίσει για να έρθει να παραλάβει. Όλα λοιπόν ξεκινήσαν εκείνη την ημέρα από την υπακοή των μαθητών του Χριστού και δεν λένε μόνο των 12, γιατί η Εκκλησία δεν αποτελείται μόνο από άνδρες και από εργάτες, αλλά αποτελείται από δούλους και από δούλες. Από την υπακοή από όλους τους μαθητάς των 120 που μείνανε στο ανώγιο προσευχόμενοι, εμπιστευόμενοι τα λόγια του Χριστού και εξητούντες, γιατί αν δεν εξητήσεις το Πνεύμα του Άγιο δεν το λαμβάνεις και δεν έρχεται, ούτε οδηγία έρχεται. Μέσα στην εξήτηση ζητείτε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το φάρεστον και το τέλειον. Και ποιος θα σου φανερώσει το θέλημα του Θεού, το παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Υποτασσόμενοι, υποταχθέντες καλύτερα λοιπόν στο Λόγο του Χριστού, έμειναν στα Ιεροσόλυμα, εξητούντες πρώτον, μάλλον πειθαρχούνται στο Λόγο του Θεού πρώτον, εξητούνται στο Πνεύμα το Άγιο δεύτερον και ελπίζοντας και περιμένοντας ότι ο Κύριος θα είναι πιστός στο Λόγο και θα εκτελέσει εκείνα τα οποία έχει υποσχεθεί. Δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολλές μέρες. 10 μέρες ήταν αρκετές και οι 10 μέρες αυτές ήταν απολύτως προσδιορισμένες από το Θεό.
Όταν κατέβηκε ο παράκλητος το πνεύμα της ελθείας με φωνή, σαν αέρας βιαίος φερόμενος, και επέπεσε σε όλους ανεξαιρέτως, δεν κάνει διάκριση το πνεύμα το Άγιο, δεν λέει ότι αυτόν ναι, εκείνον όχι, σε όλους είναι, και για όλους είναι δοσμένο το πνεύμα το Άγιο, και για μεγάλους και για μικρούς και για άντρες και για γυναίκες και για αμαρτωλούς και για καλούς και για κακούς, για όλους που όμως έχουν αναγεννηθεί ή δεν αποκλείεται με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου, όπως ακριβώς έγινε με τον Κορνήλιο, να αναγεννηθούν κατά τη στιγμή της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, άλλαξε η ζωή εντελώς των μαθητών και ιδιαίτερα, επειδή ο Λόγος του Θεού αναφέρθηκε στον Πέτρο, ιδιαίτερα του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος ενώ μέχρι πριν λίγο φοβότανε να σταθεί μπροστά σε μία δούλη που τον ονείδιζε, αργότερα έκλαιγε πικρός μπροστά στην αδυναμία του, αργότερα τον επισκέφθηκε ο Χριστός και του φανερώθηκε ότι είναι αναισθημένος, κατηδίαν, δεν μας λέει πώς, δεν μας το εξηγεί ο Θεός, μία προσωπική επίσκεψη του Ιησού Χριστού προς τον Πέτρο, και τέλος όταν βρέθηκε πια στη Γαλιλαία, τον επισκέφθηκε και πάλι ο Χριστός και του είπε ακολούθημη, και του έδωσε και τις ωραίες και ευλογημένες αυτές επαγγελίες και την περί διακονίας, εάν μείνει και περιμένει και υπομένει εξητώντας την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ο Πέτρος, ένας άλλος Πέτρος πια, πλήρης Πνεύματος Αγίου, χωρίς φόβο αλλά με μεγάλη παρησία που μόνο το Πνεύμα το Άγιο δίνει, μπροστά σε όλους κήρυξε σε πολλές χιλιάδες λαού που ρωτούσαν τι είναι αυτό, ακούγοντας πολλούς ανθρώπους να μιλάνε ξένες γλώσσες, καθένα στη δική του διάλεκτο, και πολλοί από αυτούς έλεγαν ότι είναι μεθυσμένοι, άλλοι έλεγαν ό,τι θέλουν, αλλά και μερικοί αναρωτιόντουσαν τι είναι αυτό, και ο Πέτρος κήρυξε το πρώτο κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου με αποτελέσματα θαυμαστά, καθώς περισσότερο από 3.000 ψυχές, άνθρωποι, εκείνη την ημέρα, άντρες, γυναίκες, παιδιά, μεγάλοι, μικροί, δέχθηκαν το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, εφόσον τον δέχθηκαν, τους αναγέννησε και ζωοποίησε το Λόγο του Θεού στην καρδιά τους και αναγεννήθηκαν το Πνεύμα το Άγιο, ώστε μετά την αναγέννηση το πρώτο ερώτημα το οποίο φτάνει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου είναι τι πρέπει να κάνω τώρα για να ακολουθήσω τον Χριστό. Είναι μια επιθυμία. Και αυτή η επιθυμία γεννιέται με την αναγέννηση και δεν πεθαίνει παρά μόνο όταν ο άνθρωπος φύγει από τον κόσμο αυτό, είτε με φυσικό θάνατο, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας, για όσους από εμάς θα μας αξιώθησε ο Θεός να βρεθούμε εκείνη την ημέρα. Τι πρέπει να κάνω? Και αυτό το ερώτημα, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει πάντοτε να κυριαρχεί στη σκέψη μας. Στον κάθε έναν από εμάς. Τώρα τι με θέλεις, Κύριε, να κάνω? Τώρα τι πρέπει, Κύριε, να κάνω? Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Θεός να μη σου δώσει οδηγία. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία που ο Θεός να μη σου πει ακριβώς, είτε με τις περιστάσεις, είτε με τη φωνή Του, είτε με το κήρυγμα του Λόγου, είτε με το Πνεύμα το Άγιο, είτε με ενύπνιο, είτε με όραση, είτε με οποιοδήποτε τρόπο. Θα σου απαντήσει ο Θεός. Θα σε οδηγήσει ο Θεός. Ευαρεστείτε ο Θεός να διδάσκει, γιατί μόνο ο Χριστός είναι διδάσκαλος. Ευαρεστείτε ο Θεός να οδηγεί, γιατί μόνο ο Χριστός είναι καθηγητής. Ευαρεστείτε ο Θεός να σοφίζει, γιατί μόνο ο Θεός είναι και έχει απόλυτη σοφία. Πάνσοφος και έχει απόλυτη σοφία. Ευαρεστείτε ο Θεός. Και ευαρεστείτε, αδελφοί αγαπητοί, είναι μερικά μηνύματα και νοήματα που είναι καθοριστικά και πρέπει ευθύς εξ αρχής να τα βάλει ο Θεός στην καρδιά μας, να τα διατηρήσουμε μέχρι το τέλος. Ευαρεστείτε ο Θεός να συνεργάζεται με τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά για το δικό του έργο που στην πραγματικότητα είναι το δικό σου έργο, αλλά και αντίστροφα για το δικό σου έργο που στην πραγματικότητα είναι το δικό του έργο. Κάθε ένας από εμάς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχει αποστολή. Έχει έργο, έχει υπηρεσία.
Δεν υπάρχει αργό στην Εκκλησία του Χριστού. Αργοί ήμασταν έξω από την Εκκλησία του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχουμε έργο, είμαστε ζηλωτές, γιατί αν αυτά τα δύο δεν υπάρχουν, ζηλωτές των πνευματικών και με απόφαση θανάτου ότι θα μείνουμε στο Χριστό και θα περπατάμε στην απόλυτη, πλήρη και τέλεια οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ο χριστιανός καταντάει χλίαρος και λέει ο Λόγος του Θεού, ήθε να είσαι ζεστός ή ψυχρός. Θα ήξερα τι να κάνω. Θα μπορούσε να βρεθεί λύση. Αλλά επειδή είσαι χλιαρός, δεν υπάρχει λύση. Μέλω να σε εξεμέσω. Είναι δεδομένο, είναι τελειωμένο. Γι' αυτό ο χριστιανός, πρώτον, έχει ένα συνεχές ερώτημα μέσα στην καρδιά του. Τι πρέπει να κάνω. Δεύτερον, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Χριστός τον περιμένει να τον οδηγήσει δια Πνεύματος Αγίου στην αποστολή του, στο έργο του, στην υπηρεσία του. Να τον οδηγεί πάντοτε μέχρι το τέλος. Και ευαρεστείται ο Θεός και να τον ευλογεί και να συνεργάζεται και να εκτελούν μαζί ο ένας, ο Χριστός, το έργο του άλλου του ανθρώπου και αντίστροφα ο άνθρωπος το έργο του Χριστού. Στο πρώτο τι πρέπει να κάνω είναι η απάντηση κοινή. Για όλους. Γιατί υπάρχουν και απαντήσεις που είναι ιδιαίτερες από εκεί και ύστερα. Τι πρέπει να κάνω με άνδρες αδελφοί και η πρώτη κοινή απάντηση σε όλους που όμως δεν πάβει να ισχύει σαν απάντηση προς όλους μας είναι πρώτον μετανοήσατε. Πρέπει να μετανοήσεις, πρέπει να μετανοείς. Πρέπει πάντοτε στη ζωή σου κάθε στιγμή να είσαι μετανοημένος από το βάρος της αμαρτίας, να έχεις εξομολογηθεί δηλαδή τις αμαρτίες σου ευθύς εξ αρχής αλλά και πάντοτε στον Θεό δια του Ιησού Χριστού να σε έχει πλύνει με το Πνεύμα του το Άγιο Θεός και να σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Μετανοήσατε, μετανοείτε. Και είναι αδελφοί αγαπητοί η αρχή της χριστιανικής μας ζωής, του χριστιανικού μας περπατήματος, η μετάνοια. Μπήκαμε μέσα. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπήκαμε μόνοι μας. Ότι ο Κύριος προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν με έφερες εσύ στην Εκκλησία, αλλά να έχεις καμία εξουσία επάνω μου. Ο Χριστός με πρόσθεσε. Δεν σε έφερα στην Εκκλησία εγώ, να έχω καμία εξουσία επάνω σου. Κανένας δεν έχει εξουσία επί άλλου στην Εκκλησία. Κανένας. Όλοι μας εξαρτώμεθα, εξουσιαζόμεθα και διοικούμεθα μόνο από τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Και μάλιστα στην πραγματικότητα από το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι μας. Έπειτα, τι σημαίνει ότι ο Κύριος προσέθεται κάθε μέρα στους σωζωμένους στην Εκκλησία? Δεν μπορείς εσύ να προσθέσεις κανέναν. Όχι μόνο δεν έχεις προσθεθεί εσύ στην Εκκλησία εξιδίας δυνάμεως ή ισχύως, όχι μόνο δεν έχεις προσθέσει εσύ κανένα στην Εκκλησία, αλλά ούτε και μπορείς ποτέ κανένα να προσθέσει στην Εκκλησία. Και πρόσεξε, μην το φανταστείς ποτέ, γιατί θα τον καταστρέψεις τον άνθρωπο. Δεν έρχεται, δεν σώζεται κανείς από σένα. Εάν συνεργαστείς με τον Χριστό, θα τον σώσει ο Χριστός. Αλλά ποιος θα προπορεύεται ο Χριστός? Εσύ τι θα κάνεις? Τίποτα, κάθεσαι, προσεύχεσαι και αν σου πει ο Θεός να κάνεις κάτι, αυτό θα κάνεις. Αν δεν σου πει, θα περιμένεις. Βεβαίως θα ομολογούμε. Βεβαίως θα ανοίγουμε το στόμα μας και θα ομολογούμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αλλά με απόλυτη επίγνωση ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί κανείς μας να κάνει τίποτα. Μετά τη μετάνοια έρχεται το βάπτισμα. Στην πρώτη πρόσκληση. Το βάπτισμα δεν είναι μια τυπική διαδικασία που ενός μωρού. Οι άνθρωποι τα έχουν κάνει όλα, αδερφοί αγαπητοί, θέατρο. Ένα θέατρο. Πόσο μηνών είναι το παιδάκι σου? 3 μηνών. Το βαφτίσεις τώρα. Τι, πώς να το βαφτίσεις χριστιανό? Άλλοι λένε. Άλλοι λένε να το βαφτίσεις και να του δώσεις όνομα. Και διάφορα άλλα. Όταν θυμάμαι εγώ σώθηκα, να δούμε, είναι η νοοτροπία της Ελλάδος. Όταν εγώ σώθηκα είχα 4 παιδιά, τα 3 τα είχα βαφτίσει στην Τίνο, το 4ο την Αλεξία δεν είχε προλάβει να τη βαφτίσω.
Και μου λέει η μάνα μου, δεν θα το βαφτίσει το τουρκάκι σου. Το θεωρούσε ότι ήμουνα αντίχριστος που δεν βαφτίζω την Αλεξία. Και είχαμε ένα μικρό, όχι και πολύ μικρό, αγώνα θυμάμαι τότε, οικογενειακό. Αλλά βέβαια την Αλεξία τη βάφτισε ο Χριστός με πνεύμα Άγιο και βαφτίστηκε στο νερό μετά, σε μικρή ηλικία. Και αυτή είναι η ωραία τάξη των πραγμάτων. Όμως, αυτό το οποίο ο Θεός μας λέγει είναι από τη στιγμή που μετανοείς, από τη στιγμή που επικαλείσαι το όνομα του Χριστού, από τη στιγμή που ανοίγεις την καρδιά σου στο Λόγο του Θεού, έρχεται ο Λόγος του Θεού και σε αναγεννάει. Και κάνει νέα τα πάντα. Τα αρχαία παρήλθον. Εδώ τα πάντα κάνω νέα. Γίνονται νέα. Πάει η παλιά ζωή. Πάει ο παλιός ο άνθρωπος. Πάνε οι παλιές σκέψεις. Πάνε οι παλιές επιθυμίες. Και ιδιαίτερα, αδερφοί αγαπητοί, πάνε οι παλιές αμαρτίες, οι παλιές θλίψεις και οι παλιές συνήθειες και καταστάσεις. Ο άνθρωπος είναι νέος άνθρωπος. Νέος, νεότατος. Καμία σχέση με το παρελθόν. Απολύτως νέος άνθρωπος. Το όνομά του γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Και τότε πρέπει να πράξει, έρχεται το θέλημα του Θεού, να πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, και ας βαφτιστεί έκαστος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Οι αμαρτίες έχουν συγχωρεθεί, αλλά πρέπει να φύγουν από πάνω από τον άνθρωπο. Και έτσι παίρνει την απόφαση αυτή ο άνθρωπος, όπως ο Χριστός, όπως οι μαθητές, όπως όλοι οι χριστιανοί, κατά το λόγο του Θεού, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε, ή όπως λέει ο λόγος του Θεού, αυτός ο οποίος υπάγεται σε όλη την κτήση, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζονται σε αυτούς, στο όνομα του Χριστού, εις άφεση αμαρτιών. Και μετά διδάσκονται σε αυτούς πώς να περπατάνε. Το βάφτισμα είναι η απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου. Και τι ωραία που το περιγράφει και το παρομοιάζει ο λόγος του Θεού το βάφτισμα, αφενός μεν με τον Νόε, όπου διείδατος εσώθη αυτός και ο οίκος του, δηλαδή αυτός, η γυναίκα του, οι τρεις γη του και οι τρεις νυφάδες του, μέσα στην Κιβωτό. Αφενός μεν, αφετέρου το παρομοιάζει με την έξοδο από την Αίγυπτο, σαν την αναγέννηση, και με το πέρασμα του λαού Ισραήλ από την Ερυθρά Θάλασσα με το βάφτισμα. Ένα θαύμα το βάφτισμα. Θαύμα, μεγάλο θαύμα είναι. Ξέρεις τι θα πει να μπαίνεις εκεί μέσα και να φεύγουν, όχι καθαρισμός σαρκός, αλλά η συνείδηση, η ψυχή, η καρδιά, τα πάντα να αγιάζονται, να καθαρίζονται. Να μην μένει ίχνος αμαρτίας απάνω στον άνθρωπο. Να είναι ένας άνθρωπος απόλυτα εκείνη τη στιγμή αναμάρτητος. Δεν θα ξαναπέσει βέβαια. Θα ξαναπέσει, θα αμαρτήσει, δεν θα αμαρτάνει όμως. Γιατί όποιος εγεννήθη από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο άνωθεν δεν αμαρτάνει, λέει η Γραφή. Τι σημαίνει δεν αμαρτάνει? Σημαίνει συνεχόμενα, κατ' εξακολούθηση. Δεν μένει δηλαδή σε μόνιμη αμαρτία. Αλλά και αν αμαρτήσει, γιατί αν πούμε ότι δεν θα αμαρτήσουμε, ψεύτηκαμε το Θεό. Αλλά και αν αμαρτήσουμε, έχουμε παράκλητο στον ουρανό, τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιο, ο οποίος με το αίμα του μας καθαρίζει και συνεχίζει να μας καθαρίζει. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι το βάφτισμα, όπου είναι η απελευθέρωση. Όταν, όπως είπαμε προηγούμενα, βγήκε από την Αίγυπτο ο λαός Ισραήλ, ο Φαραώ τον κυνήγησε και θα τον έπιανε. Πότε σώθηκε? Τότε, λέει η Γραφή, έσωσε ο Θεός τον Ισραήλ. Όταν πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα ο λαός Ισραήλ και αφού τέλειωσαν και πέρασαν όλοι, τους κυνήγησαν και οι Αιγύπτιοι με τον Φαραώ, αλλά τους έπνιξε η θάλασσα, γιατί επέστρεψε τη θάλασσα ο Θεός. Από εκεί και πέρα ήταν ελεύθεροι. Γλίτωσαν από τον Φαραώ. Με το βάφτισμα γλιτώνει ο χριστιανός από τον διάβολο. Δεν είχε καμία εξουσία. Θυμάστε την Κυριακή που λέγαμε, έχει εξουσία ο διάβολος επί του ανθρώπου, όσο δεν έχει δεχτεί το λόγο του Θεού. Και τι θα πει δεν έχει δεχτεί το λόγο του Θεού? Δεν έχει υπακούσει. Δέχομαι το λόγο του Θεού, αναγεννιέμαι, βαφτίζομαι εν ύδατη και ελευθερώνομαι. Γίνεται πια ο άνθρωπος γη με χώμα, και ή θα έχει πέτρες που μπορεί ο λόγος του Θεού να έχει καλό αποτέλεσμα καταρχάς, αλλά μετά να ξεραθεί, ή μπορεί να έχει αγκάθια που θα φυτρώσει ο λόγος του Θεού, αλλά θα είναι άκαρπος, ή θα είναι αγαθή γη που θα καρποφορήσει. Αλλά δεν είναι πια πατημένη γη,
Έχει χώμα, έχει πίστη, δέχτηκε το λόγο του Θεού. Μόνο στην πατημένη γη έχει εξουσία ο διάβολος να πάρει τα ψίχουλα ξανά του, συγγνώμη, το σπόρο και να μην φυτρώσει καθόλου. Ο άνθρωπος πια είναι ελεύθερος από το διάβολο. Εκτός αν τον πλησιάσει αυτός. Εκτός αν απομακρυνθεί από το Θεό. Εκτός αν αποστατήσει. Εκτός, να μην αναφερθούμε στα εκτός. Να αναφερθούμε σε αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και εφόσον βαφτιστεί και αγιαστεί ο άνθρωπος και είναι κατά πάντα, έχει εκπληρώσει το θέλημα του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού, τότε έρχεται ο Χριστός και τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο γιατί χρειάζεται τη δύναμη ο άνθρωπος να περπατήσει. Μπορείς να σταθείς μέσα στη ζωή αυτή χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορείς να καρποφορήσεις. Δεν μπορείς να οικοδομηθείς. Δεν μπορεί ο Θεός να σε κοσμεί χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι απαραίτητο το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ο Παύλος είπε: λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Δεν γίνεται να έχεις πιστέψει και να μην έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο. Δεν είσαι χριστιανός. Νομίζεις ότι είσαι. Έλαβες, πίστεψες, πρέπει να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να ζεις κατά το Πνεύμα και να περπατάς κατά το Πνεύμα. Είναι ανάγκη, είναι απαραίτητο. Και τον τελευταίο καιρό το δίνει αυθόρμως και πλουσίως και εύκολα το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία του Χριστός. Θυμάμαι αδερφοί, όταν πίστεψα εγώ το 83 πριν 22 χρόνια, περάσαν 22 χρόνια. Πριν 22 χρόνια μπήκα μέσα στην Εκκλησία και κοίταγα ούτε το 30% ή το 40% των ανθρώπων δεν ήταν βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Και κάθε και Σάββατο προσευχόμαστε, βάφτισε ο Θεός ένα, καμιά φορά δύο, τρεις, δεν είχαμε επισκέψεις. Τώρα μπαίνει στην Εκκλησία, είναι όλοι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ποιος έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, για να δούμε ποιος έχει, για σηκώσει το χέρι σας. Να μην πω το 100%, είναι το 99%. Δεν θέλω να πω ποιος δεν έχει, για να μην βρεθείτε σε αδυναμία και σε αμηχανία, πάντως όποιος δεν έχει θα το ζητήσετε. Είναι δοσμένο από το Θεό, θα στο δώσει ο Θεός. Και δεν θα στο δώσει επειδή το αξίζεις ή επειδή το αξίζω. Δεν μας το δίνει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο επειδή το αξίζουμε. Δεν είναι ανταπόδοση. Είναι αποτέλεσμα του λόγου του. Επί το λόγο του ο Χριστός δίνει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί αυτός είναι ο βαφτίζον εν Πνεύματι Αγίω και πυρή. Και βλέπετε, έρχονται άνθρωποι μία μέρα, γονατίζουν, προσευχόμαστε, το έχουμε δει πολλές φορές. Ζητάμε, το παίρνουν το Πνεύμα το Άγιο. Αν μείνουνε, θα τους ευλογήσει πολύ ο Θεός. Αν φύγουνε, θα τους περιμένει ο Χριστός. Μα την πρώτη μέρα θυμάμαι είχε έρθει, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ένας ο οποίος έκανε χρήση ναρκωτικών και ήταν ζαλισμένος, ζαβλακωμένος και έρχεται εδώ μπροστά και μου λέει και φώναζε: Χριστούλη μου, ούτε είχε καταλάβει τίποτα, ούτε από το λόγο του Θεού είχε καταλάβει, τίποτα δεν είχε καταλάβει. Χριστούλη μου, σώσε με. Το πλησιάζω κοντά του, λέω: το πιστεύεις ότι ο Χριστός μπορεί να σε σώσει? Μου λέει: ναι, Χριστούλη μου, σώσε με. Αθηρίο ήταν. Του λέω: ζήτησε τότε το Χριστό. Και εκεί που ζήταγε: Χριστούλη μου, σώσε με, άρχισε να μιλάει ξένες γλώσσες. Βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και λέω: τώρα τι να έγινε αυτός? Ήρθε μετά ένας αδερφός και μου λέει: ξέρεις, τον είδα, ήταν πολύ καλά. Πολύ καλά. Ο Θεός εργάζεται, αδερφοί. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι εμείς τι κάνουμε. Γι' αυτό το μάθημά μας και η σειρά των μαθημάτων σήμερα είναι η πνευματική μας ζωή μέσα στην Εκκλησία. Η πνευματική μας, δηλαδή η ζωή μας εν Πνεύματι Αγίου μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει και ζωή εν Πνεύματι Αγίου απ' έξω, βέβαια. Βέβαια. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο στο δίνει ο Θεός και το αυξάνει και το κάνει φωτιά. Αλλά σβήνει κιόλας το Πνεύμα το Άγιο αν απομακρυνθείς από το Λόγο του Θεού, από την, θα δούμε, από την Εκκλησία του Χριστού, όπως θα μας την περιγράψει παρακάτω ο Λόγος του Θεού. Αλλά όχι μόνο σβήνει. Πρώτον λυπείται αν αμαρτήσεις, αν δεν το τιμάς, αν δεν μένεις στο Λόγο του Θεού. Αν συνεχίζεις να το λυπείς, σβήνει το Πνεύμα το Άγιο. Μη σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο είστε σφραγισμένοι και το Πνεύμα μη σβήνετε. Και τέλος και το χειρότερο απ' όλα είναι αποσύρετε το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί ο Θεός να φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν σημαίνει ότι αν αποστατείς, αν κάνεις λάθος, αν αμαρτήσεις, θα αποσυρθεί το Πνεύμα το Άγιο, καθόλου μάλιστα. Μην το βρίσεις.
Μην το προσβάλλεις. Μην θεωρήσεις το αίμα του Χριστού κοινό. Εκεί χαλάνε τα πράγματα. Εξ αδυναμίας, από λάθος, από αποστασία, καθαρή την καρδιά σου. Δεν μπόρεσες να την καρδιά σου να την ελέγξεις. Το πνεύμα του Άγιο δεν φεύγει. Μένει και περιμένει και βοηθάει, συμβοηθεί στις ασθενείες μας. Ελέγχει. Όλοι σχεδόν, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή αν το λέω ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μην είμαι απόλυτος, η μεγάλη πλειοψηφία των αποστατών από τη δική μας εκκλησία, που δεν είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή στην εκκλησία, αλλά είναι στον κόσμο. Όταν τους βρίσκω και μιλάμε, τους λέω πληρώνασαι με πνευμάγιο. Με κοιτάνε το ύφος τους, να το δείτε μόνο αδερφοί. Ένα ύφος θλίψης, προσμονής, δεν μπορώ να το περιγράψω, χαράς. Και μερικές φορές σκύβουν το κεφάλι τροπολά και μου λένε ναι. Ναι. Δηλαδή λέω όταν προσεύχεσαι έρχεται, έρχεται. Άλλοι τους λέω πληρώνεστε, μου λέει όχι. Γιατί δεν προσεύχονται. Είναι πολύ ωραίος ο παράκλητος, δόξα στον Θεό. Είναι ευλογημένη η πνευματική ζωή. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι μέσα στην εκκλησία, αδερφοί. Μέσα στην εκκλησία. Και θέλετε λοιπόν λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και ακούστε τι λέει, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Προς όλους. Και μέσα στο όλους είμαστε όλοι μας. Και εσύ και εγώ και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Παιδάκια μικρά έχουν βαφτιστεί με πνευμάγιο. Έχω δει και τα δικά μου τα παιδιά, όχι όλα, πολύ μικρά, αλλά και έχω δει πιο πολύ μέσα στην εκκλησία παιδάκια 3-4 χρονών, καθόμαστε, κάθομαι εγώ επίτηδες και παίζω μαζί τους και τους μιλάω, δυο μας, και λέω ένα αλληλούια και αρχίζουν και μιλάνε ξένες γλώσσες. Ξέρετε τι ωραίο που είναι, αδερφοί. Τι ωραίο που είναι να είναι 4-5 χρονών το παιδί και να είναι βαφτισμένο πνευμάγιο. Και δεν είναι ένα, είναι πολλά. Πολλά. Μην πω όλα, τα περισσότερα. Το επόμενο βήμα από το Πνεύμα το Άγιο είναι και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρεται ο Πέτρος και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Αυτή είναι η πορεία. Μετανοούμε, επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού, αναγενόμεθα, βαφτιζόμεθα στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, έρχεται ο Χριστός μας βαφτίζει με πνευμάγιο και τώρα αγιασμός. Άνευ του οποίου κανείς δεν δει το πρόσωπο του Κυρίου. Και τι θα πει ο αγιασμός, μακριά από τη γενναία, την πονηρά και τη διεστραμμένη. Και μάλιστα χρησιμοποιεί δύο πολύ ωραίες λέξεις. Πρώτον, διεμαρτύρετο. Τι, προσέχετε. Προσέξτε τον κόσμο. Προσέξτε τη γενναία αυτή, την σχολιά και τη διεστραμμένη. Γιατί η καρδιά σας οπωσδήποτε θα στρέψει το βλέμμα της προς τα εκεί. Εσείς προσέξτε. Και από την άλλη μεριά προέτρεπε, προχωρήστε μέσα στον αγιασμό, προχωρήστε στο θέλημα του Θεού, μείνετε στην Εκκλησία του Χριστού. Ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαμαρτυρίας και της προτροπής. Τον αγώνα των καλών ηγονίστη, το τέλος της υποθέσεως. Όλο αυτό από εδώ αρχίζουμε και φτάνουμε εδώ, το α και το ω. Διεμαρτύρετο και προέτρεπε, σωθείτε από τη γενναία τη διεστραμμένη και την πονηρά. Στο τέλος, τον αγώνα τον καλό ηγονίστη. Το δρόμο μου τον ετελείωσα, την πίστη μου τη διετήρησα. Και δεν λέει ο λόγος του Θεού, στον αγώνα σου εγώ τον καλό θα σου κάνω νικητή. Θα αγωνίζεσαι, νικητή το λέει. Δεν θα αγωνίζει ο Χριστός για σένα, εσύ θα αγωνίζεσαι. Δεν θα τελειώσει ο Χριστός το δρόμο σου για σένα, εσύ θα τον τελειώσεις. Δεν θα διατηρήσει ο Χριστός την πίστη σου στην καρδιά του, εσύ θα τη διατηρήσεις. Αυτός είναι ο αγιασμός μας. Μακριά από τον κόσμο, μέσα στην εκκλησία. Όπως και να είσαι αδερφέ, στενοχωρημένος, θλιμμένος, απογοητευμένος, αποτυχημένος, αμαρτωλός, με λάθη, βρώμικος, όπως και να είσαι, θυμήσου ότι αυτός είναι ο οίκος του Θεού, η εκκλησία του Θεού του ζώντος. Είναι ο πατέρας σου που σε περιμένει, με αγκαλιά ανοιχτή, να σε ξαναπλύνει, να σε ξανααγκαλιάσει, να σε ξαναφιλήσει, να σου βάλει ξανά το δαχτυλίδι, καινούρια, την πρώτη και την καλύτερη. Όχι την πρώτη, την προηγούμενη, την πρώτη και την καλύτερη στολή.
να σου φορέσει και τα υποδήματα για να συνεχίζεις να περπατάς και να εργάζεσαι για τον Κύριο και να σφάξει και το μόσχο το σύντευτο. Όπως και να είμαστε αδερφοί, η παρηγοριά μας είναι η Εκκλησία. Κοιτάξτε τώρα την πονηριά του διαβόλου. Μην πας στην Εκκλησία, αυτή είναι η προτροπή του. Να ο κόσμος. Ό,τι προτρέπει και διαμαρτύρεται ο Χριστός, ακριβώς το αντίθετο προτρέπει και διαμαρτύρεται ο διάβολος. Πάλι στην Εκκλησία θα πας. Πάλι θα προσευχηθείς, πάλι με αυτούς. Δεν θα γλεντείς τη ζωή σου. Άσε πρώτα να γλεντείς τη ζωή σου και μετά πας. Άσε πρώτα να μεγαλώσεις και μετά πας. Άσε πρώτα να πάρεις σύνταξη και μετά πας. Δηλαδή άσε πρώτα να πεθάνεις και μετά πας. Αν δεν είναι αργά. Δεν είναι έτσι. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα θα πάμε στον Χριστό, αδελφοί. Και κάθε φορά το τώρα. Ενώσω ονομάζεται το σήμερον, λέει η Γραφή. Όσο καιρό ονομάζεται το σήμερον, είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερον είναι η μέρα σωτηρία. Έχουμε καιρό. Θα έρθει τη στιγμή που δεν ονομάζεται το σήμερον. Θα έχει περάσει. Θα είναι χθες έγινε. Πω. Για σκεφτείτε. Ο Θεός να μας φυλάει. Να βρεθούμε οι δυο μας και να λέμε χθες έγινε η αρπαγή της Εκκλησίας. Θεός να μας φυλάει. Εμείς όμως τι λέμε? Σήμερα έρχεται ο Κύριος. Έρχεται ταχαίως. Και εμείς πάμε στην Εκκλησία για να τον περιμένουμε. Το πρώτο λοιπόν είναι ο αγιασμός μας, η απομάκρυνση από τον κόσμο. Και μάλιστα χρησιμοποιεί επιπλέον αυτή την ευλογημένη λέξη «σωθείτε». Προσέξτε τι λέει, δεν λέει «φύγετε» από τη γενεά τη διεστραμμένη. Λέει «σωθείτε», γιατί στη γενεά τη διεστραμμένη είναι θάνατος. Μακριά από τη γενεά υπάρχει ζωή. Όσο είσαι στον κόσμο είσαι μέσα στο θάνατο, μέσα στο σκοτάδι. Όταν μπεις μέσα στην Εκκλησία είσαι στη ζωή. Σωθείτε λοιπόν από αυτή τη γενεά. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η πνευματική ζωή του χριστιανού μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία δεν έχει λειτουργίες, δεν έχει πολλά πράγματα να προσφέρει, δεν έχει όργανα, δεν έχει τραγούδια, δεν έχει τίποτα, δεν έχει Εκκλησία. Εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα περιστέρι. Ούτε λοφία έχει, ούτε φτερά πολύχρωμα έχει, ούτε ποδιά έχει, ούτε νίκια έχει. Ποδιά έχει δηλαδή, αλλά έτσι παράξενα. Ούτε νύχια έχει τίποτα. Ούτε παγόνι είναι, ούτε γεράκι είναι, ούτε αετός είναι. Το περιστεράκι είναι απλό, πολύ απλό. Κάτασπρο, όμορφο, τίποτα ιδιαίτερο. Το μόνο χάρισμα που έχει το περιστέρι είναι η απλότητα. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και τη λέει ο Χριστός, ο περιστερά μου, δείξε μου τη μορφή σου. Εσύ που κατοικείς, προσέξτε, όχι μέσα στον κόσμο, στις σχισμές του βράχου. Βράχος είναι ο λόγος του Θεού. Στις σχισμές του βράχου και εμείς κατοικούμε, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στο βράχο. Και μάλιστα θυμάμαι μια προφητεία πριν 22 χρόνια, σας τη λέω. Ακόμη τη θυμάμαι. Πριμιδών επί του βράχου να στέκεσαι. Έτσι μου είχε πει ο Θεός. Και σκεφτόμουν τον εαυτό μου σε ένα βράχο ξαπλωμένο απάνω. Έτσι δεν θα σε πιάνουν τα βέλη του εχθρού. Πριμιδών, δεν είναι η λέξη σωστά, δεν τη λέω. Πριμιδών επί του βράχου για να μην σε αγγίζουν, να μην σε φτάνουν τα βέλη του εχθρού. Άμα σηκώνεις κεφάλι, πάτς, τέλειωσες. Ντιν, την έφαγες. Τίποτα, δε, κάτω αδερφοί, κάτω. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού λοιπόν. Απλή ως υπεριστερά. Φρόνιμη ως όφης. Δεν ακούγεται, δεν διαλαλείται, δεν έχει τούμπανα, τουμπερλέκια να μ' ακούσετε, να μας ακούσετε, λάτε, λάτε, δεν έχει τέτοια. Άλλα έχει η Εκκλησία. Πρώτον, τη διδαχή των Αποστόλων. Δεν έχει βιβλία, βιβλιαράκια, τίποτα εκτός από το Λόγο του Θεού. Μόνο αυτό. Μα μόνο αυτό. Δεν έχετε και ένα από εκείνο και ένα από τ' άλλο και σοφίες και τίποτα. Είναι πολύ απλή, ούτε σοφίες, ούτε φιλοσοφίες, ούτε εξυπνάδες, ούτε τίποτα, σας λέω αδερφοί. Και η εμφάνισή της απλή. Ούτε χρυσάφια, ούτε ασήμια, ούτε πυρλάδια. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Γιατί είμαστε ναός του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν βλέπατε τη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο, απ' έξω ήταν με δέρματα από τσακάλια. Ξέρετε τα τσακάλια, αγριόσκυλα.
Σαν αγριόσκυλα είναι. Και παίρνανε το δέρμα και το σκεπάζανε απ' έξω. Αλλά μέσα, η δόξα του Θεού. Δεν ήταν μόνο ότι ήταν και κοσμημένη, αλλά ήταν και η παρουσία του Θεού. Έτσι είναι ο χριστιανός. Απ' έξω, ταπεινός, ήσυχος, φρόνιμος. Δεν θέλω οι γυναίκες, λέει, να στολίζουν τους εαυτούς τους με διαμάντια, με χρυσάφια, με λίθους πολύτιμους, με αλυσίδες. Δεν θέλω, με το πολύτιμο και πράο και ησύχιο πνεύμα. Ο άντρας να μην φοράει πολυτελείς ενδυμασίες. Ταπεινός, ήσυχος. Και δεν θα φορέσουμε έτσι για να διακρίνουμε ότι είμαι επιμένας ένα από πάνω χιτώνα έτσι λίγο και να λένε αυτός, πάει χάθηκες. Ένας διακρίνεται μες στην εκκλησία για το στολισμό του, Χριστός. Φοράει τη δόξα του, είναι ντυμένος με τη μεγαλοπρέπειά του. Και αλίμονό μας, αν ανάμεσά μας δεν είναι ένδοξος ο Ιησούς Χριστός. Εμείς τι κάτω αδέρφοι, πριμιδών επί του βράχου. Να πάρει καθένας και να σταθεί καθένας από εμάς στο δικό του ύψος, που είναι ταπείνωσης. Αυτό είναι το ύψος των αδερφών, όλων μας, ταπείνωσης. Πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε πάντα στο λόγο του Θεού, για να επιβλέπει ο Θεός πάντοτε σε εμάς με ευμένεια. Θέλουμε τίποτα άλλο? Που τι άλλο θέλουμε? Έμεινον λοιπόν πρώτον στη διδαχή των Αποστόλων. Δεύτερον, εν τη κοινωνία. Δεν έχει ο χριστιανός κοινωνία και φιλίες με τον κόσμο. Δεν έχει. Όποιος είναι φίλος του κόσμου έχει φιλία με τον κόσμο, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μα έχω ένα φιλαράκι καλό, πού θα σε πάει το φιλαράκι το καλό? Πού θα σε πάει? Και τι δουλειά έχει το φως με το σκοτάδι? Ο Χριστός με το διάβολο. Η αλήθεια με το ψέμα. Τι δουλειά έχει? Δεν έχουμε φιλαράκια. Δεν έχουμε φιλίες μέσα στον κόσμο. Οι φίλοι μας και οι αδελφοί μας είναι η Εκκλησία του Χριστού. Κοινωνία με τα αδέλφια μας. Θα μου πεις, θα φύγουμε από τον κόσμο? Καθόλου μάλιστα. Αλλά μέσα στον κόσμο που είναι σκότος, εμείς θα είμαστε φως. Και θα είμαστε πόλεις κειμένοι επί όρους. Και η ομολογία μας θα είναι η ζωή μας. Με τη ζωή μας θα φαινόμαστε, ο Θεός να το κάνει να μας δίνει καλή μαρτυρία, ή δεν είναι εύκολο. Εγώ κάποτε καφιόμουν, αλλά την πάτησα. Δεν είναι εύκολο. Αν δεν σου δώσει ο Χριστός καλή μαρτυρία, καλή φήμη, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας χαρίζει καλή μαρτυρία και καλή φήμη, αδερφοί. Μόνο από τον Χριστό είναι. Να είμαστε επεφυλαγμένοι, πλημμυρισμένοι με την παρουσία Του. Κοινωνία μας λοιπόν τα αδέρφια. Δεν θα φωνάξω και τους κουμπάρους. Τι να τους κάνεις κουμπάρους, δε παιδί? Τι να τους κάνεις, τι να πεις? Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί, αλλά έχουμε συγγενείς. Εγώ έχω συγγενείς, αλλά το έχω δηλώσει πια. Δεν ήταν εύκολο να το καταλάβω, να το συνειδητοποιήσω και να το αποδεχτώ. Ότι εμένα οι συγγενείς μου είναι η Εκκλησία. Μα δεν έχεις αδερφούς, αδερφές έχω, τους αγαπάω, προσεύχομαι, αλλά δεν έχω να πω τίποτα μαζί τους. Τι να σου πούμε, αν βρεθώ με κάποιους θα μιλάνε για την πολιτική. Εγώ δεν σκαμπάζω. Ούτε είμαι υπέρ αυτού του κόμματος και εναντίον του κόμματος. Δεν είμαστε. Προσευχόμαστε για τους άρχοντες της χώρας μας. Για να ζούμε βίον ησύχιον και ατάραχο. Αν δεν μου μιλήσουν για την πολιτική, θα μου μιλήσουν για τον Ολυμπιακό. Μεσάνυχτα με τον Ολυμπιακό. Αν δεν μου μιλήσουν για τον Ολυμπιακό, μου δούμε, λέει, τηλεόραση. Δεν είναι καλό. Και αν δεν δούμε και τηλεόραση, θα πάμε και σε κανένα γλεντάκι. Σε κανένα μπαράκι, σε κανένα. Μια φορά θυμάμαι, ήταν. Όταν είχα πιστέψει, με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε οι παλιοί συμμαθητές, βγαίναμε κάθε τόσο. Ήμουνα πια 37-38 χρονών. Αλλά κάθε χρόνο βγαίναμε οι παλιοί φίλοι και οι παλιοί συμμαθητές από 18 χρόνων πριν, από 20 χρόνια. Θα έρθεις Γιώργο, κανονίσαμε να βγούμε, ευκαιρία λέω, τώρα πάω να τους μιλήσω για τον Χριστό. Προσεύχομαι και όλα, λέω, πάμε. Πήγαμε λοιπόν, ξέρετε που κατάτησαμε, γυρίζω από μπαρ σε μπαρ τα βράδια. Αντί να τους πω, μου λέγανε, πού να ξαναπάμε, ξαναπήραν, θα έρθεις, άμπα λέω, δεν έρχομαι, θα έρθεις, δεν έρχομαι. Θα έρθείτε εσείς, ελάτε. Και τι λέει η Γραφή, αυτοί να έρθουν σε σένα, όχι εσείς να πάτε σε αυτούς. Καθαρά τα πράγματα, ξάστερα. Αν πας εκεί έμπλεξες, σε μπλέξουνε στο τέλος.
άσε και που καρδιά σου, σας λέω, το είχα ζήσει. Άκουσα ένα τραγούδι που μου άρεσε πριν χρόνια. Τα άκουγα πιο καλά. Ήστερα ξανά και άρχισε τώρα το τραγούδι να μπαίνει μέσα μου. Και να το τραγουδάω κι εγώ από μέσα μου. Και λέω, δεν είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο ακόμη βέβαια. Δόξα τω Θεώ. Δεν ξαναπήγα. Αλλά δεν μπορείς να, άμα πας μέσα στην κοινωνία του κόσμου, θα σε παρασύρει ο κόσμος. Δεν γίνεται. Αν πας σε καρβουνιάρικο θα μου τσουρωθείς. Ό,τι και να φοράς. Τρίτον, εν τη κλάση του άρτου. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού κάθε Κυριακή. Να καταγγέλνουμε το θάνατο του Ιησού Χριστού. Να ενθυμούμεθα τη θυσία του Ιησού Χριστού για τη σωτηρία μας. Και τέταρτον, εν τες προσευχές. Δεν μιλάει για την προσωπική σου προσευχή, για την εκκλησιαστική σου προσευχή. Και θέλω, αδελφοί αγαπητοί, τις ώρες της προσευχής της Εκκλησίας να ζητήσουμε από το Θεό να τις ζωοποιήσει, ιδίως πριν το Λόγο του Θεού. Εγώ δεν θα είμαι εδώ, αλλά πιστεύω ότι θα έρχομαι πιο ζωντανός και πιο... Να είναι η παρουσία του Θεού. Αν την εξητήσουμε θα έρθει στις προσευχές. Βέβαια και τη Δευτέρα και την Παρασκευή, αλλά οι προσευχές, αδελφοί αγαπητοί, είναι αναγκαίες. Αναγκαίες. Το αποτέλεσμα σε αυτή την Εκκλησία κατέλαβε πάσα ψυχή φόβος, κυριαρχεί ο φόβος του Θεού. Εγώ το θυμάμαι αυτό. Πηγαίναμε στο νέο χώρι, καινούργοι είμαστε με την Άννα, και μου λέει, Άννα, πω, δεν μπαίνω μέσα, γιατί αν μπω μέσα θα μου βγάλει το Πνεύμα το Άγιο τη ζωή μου έξω. Φοβότανε. Και πριν μπούμε μέσα, προσευχόμαστε, μετανοούσαμε, ζητούσαμε το αίμα του Χριστού, μη δει τίποτα ο Θεός και μας το φανερώσει. Δεν τα κάνει αυτό ο Θεός, στο μυαλό μας ήταν, αλλά είναι ο φόβος του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο δεν προσβάλλει κανέναν. Ναι. Δεν ονειδίζει, οικοδομεί, παρηγορεί, ενισχύει. Δεν ονειδίζει, ούτε προσβάλλει. Αλλά ήταν ο φόβος του καινούριου. Και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων. Δε εκκλησία, στην Εκκλησία γίνονται θαύματα, αδερφοί. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, γίνονται θαύματα. Γίνονται θεραπείες. Γίνονται πάσης μορφής θαύμα που είναι γραμμένο. Μπορεί να μην έχουμε δει ακόμη τα μείζωνα χαρίσματα, αλλά το ότι ακούς προφητεία είναι ένα θαύμα. Το ότι πόσοι από εμάς έχουμε θεραπευτεί, για να σηκώσουμε το χέρι μας, πάνω από τους μισούς. Έχουμε λάβει θεραπεία, γίνονται θαύματα. Και μιλάμε όχι θεραπείες, αδερφοί, απλές. Και απλές, αλλά όχι απλές μόνο. Εγώ θυμάμαι όταν είχα πρωτοπιστέψει την Αλεξία που ήταν για θάνατο. Και μέσα σε μία προσευχή τη θεράπευσε ο Χριστός. Σε μία προσευχή. Θυμάμαι τη μέρη την καυτή ιδέα, αυτή ήταν η πιο ωραία θεραπεία που έχω δει στην Εκκλησία. Έχω δει μεγάλες θεραπείες. Η Εκκλησία αυτή της Κηφισίας έγινε από μια θεραπεία ενός καρκινοπαθούς που του είχαν δώσει 4 μήνες ζωή. Και μας φώναξε και προσευχηθήκαμε και μετά από 4 μήνες με φωνάζει, μου λέει, με θεράπευσε ο Κύριος. 40 κιλά. Δεν ξέρω πόσοι ήταν τότε, ένας δυο είμαστε εκείνη την ημέρα. Μόνο η Δήμητρα, δεν νομίζω να ήταν άλλος. Η Άννα, η Δήμητρα και εγώ από εκείνες τις ημέρες. Και μου λέει, μας θεράπευσε. Πηγαίναμε κάθε Πέμπτη. Γι' αυτό έχουμε Πέμπτη στην Κηφισιά Εκκλησία. Με θεράπευσε ο Χριστός, λέω, καλά. Είπα μέσα μου. Την άλλη Πέμπτη πηγαίνω, μου λέει, βγήκαν οι εξετάσεις, δεν έχω καθόλου. Τίποτα δεν έχω. Εγώ ήμουν έκπληκτος. Του λέω, το είπαν οι γιατροί. Μου λέει, και εσύ, αδερφέ Γιώργο, δεν πιστεύεις. Και από εκείνη την ημέρα πάχαινε, έβγαλε μουστάκι, καυχότανε. Του είχαν σκίσει την ταυτότητα. Γιατί πέθανε, λέει. Και του βγάλανε καινούργια ταυτότητα. Του είχαν κόψει το διαβατήριο. Γιατί πήγαινε, ξέρω εγώ, στην Κολομβία. Και του βγάλανε καινούργιο διαβατήριο. Και έκανε και μία δεξίωση, γιατί ήταν και πρεσβευτής, πρόξενος. Και έκανε μία δεξίωση. Είχαν πάει υπουργοί, ήταν τότε ο Κουτσόγιωργας. Και άλλοι υπουργοί. Και όταν ανέβηκε στο βήμα, ο Ηλίας λέει: ο Χριστός με θεράπευσε. Και ξέρετε πόσοι ερχόντουσαν μετά. Κάθε Πέμπτη σε εκείνο το υπόγειο να ακούσουν το λόγο του Θεού. Και έτσι έγινε η Εκκλησία της Κηφισιάς. Κάνει θαύματα ο Χριστός. Κάνει. Ενώνει οικογένειες, σώζει ανθρώπους, βρίσκει δουλειές, τακτοποιεί καταστάσεις, ελευθερώνει παιδιά, σώζει παιδιά. Κάνει θαύματα. Και το ξέρουμε. Δεν σας το λέω για να με πιστέψετε. Σας το λέω γιατί το ξέρετε, για να δοξάσουμε μαζί το Θεό.
κάνει θαύματα ο Χριστός. Από εκεί και πέρα, αδελφοί αγαπητοί, η πνευματική ζωή της Εκκλησίας συνεχίζεται με συγκεκριμένες καταστάσεις. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά. Εδώ τώρα σε αυτά τα κοινά θέλουμε να μείνουμε λίγο. Κοινά, είμαστε εμείς οι δυο. Κοινά δεν είναι εγώ να θέλω τα δικά σου. Κοινά είναι εγώ να σου δίνω τα δικά μου. Αλλιώς είναι αρπαγή. Εάν εγώ διεκδικώ τα δικά σου, δεν είναι τα πάντα κοινά. Τα πάντα κοινά είναι όταν εγώ σου παραχωρώ τα δικά μου. Είναι θέμα προσφοράς και όχι απέτησης. Έπειτα είναι θέμα καρδιάς και όχι συμβολεογραφείου. Και δεν είναι εύκολο να πούμε ότι όλοι έχουμε αυτή την καρδιά και σε όλα. Αλλά είναι εκεί που οδηγεί ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου την Εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό? Το σπίτι μου είναι ανοιχτό για σένα. Δεν το ανοίγω. Το ανοίγω γιατί? Για να μου πατήσεις τα χαλιά και θα τα λερώσεις. Θα σου βάλω να σκουπίσεις τα πόδια σου πριν μπεις. Αλλά είναι, αδερφοί αγαπητοί, η ανοιχτή καρδιά. Βέβαια, τότε η ανοιχτή καρδιά αυτή εκδηλώθηκε έντονα. Αλλά μόνο στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων που επρόκειται να καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Τι λέει η Γραφή? Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν. Είναι θέμα προσφοράς λοιπόν, όχι απέτησης. Όχι να κάθομαι να κοιτάω, δώσ' μου το σπίτι σου, δώσ' μου τα λεφτά σου. Αυτό είναι πονηρή καρδιά απιστίας. Εγώ θα σου δώσω. Όχι να απαιτήσω από σένα, καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Άλλωστε, στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι το δούνε, δεν είναι το λαβίν, αλλά είναι το δούνε. Δεν είναι τι θα μου δώσεις. Τι θα μου δώσεις, έχασε τον, τα έχασες όλα. Είναι τι θα σου δώσω. Δεν είναι πόσο με αγαπάς, είναι πόσο σε αγαπάω. Δεν είναι πόσο με παρηγόρησες, είναι πόσο σε παρηγορώ. Δεν είναι πόσες φορές μου τηλεφώνησες, είναι πόσες φορές ενδιαφέρθηκα για σένα και σου τηλεφώνησα. Πάντοτε στην πνευματική ζωή του χριστιανού μέσα στην Εκκλησία, το κύριο χαρακτηριστικό είναι το δούνε, το να δίνεις, όχι το να παίρνεις. Και μάλιστα λέει ο Χριστός, καλύτερα είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό. Κοιτάξτε τι ωραία τώρα που αυξάνει η Εκκλησία, ομοθυμαδών. Δηλαδή με ένα, όχι θυμό, με μια γριάδα, με ένα πνεύμα, με μια ψυχή, με μια σκέψη. Ενωμένοι δηλαδή, δεν έχουμε μας χωρίσει τίποτα. Και είναι μόνο στην Εκκλησία του Χριστού φαίνεται αυτό, ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Εγώ με σένα δεν έχω διαφορά. Δεν υπάρχει κάτι που μας χωρίζει. Υπάρχει η αγάπη του Χριστού που μας εισφύγει. Εάν εγώ έχω κάτι που με χωρίζει από σένα, μια διεκδίκηση, μια πίκρα, τότε πρέπει να μετανοήσω. Όχι να ζητήσω να μετανοήσεις εσύ, εγώ να μετανοήσω. Απαραίτητος και γρήγορα για να βρεθώ ξανά στην παρουσία του Θεού. Ομοθυμαδών λοιπόν εν το ιερό, στο λόγο του Θεού, κόπτονται στον άρτον κατοίκους. Τώρα η κοινωνία στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν γινότανε στο ναό, στο ιερό. Δημιουργήθηκαν με αυτόν τον τρόπο οι πρώτες επιμέρους εκκλησίες, κατοίκους. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αλλά αποτελείται από πολλές επιμέρους εκκλησίες, αλλά είναι μία η εκκλησία του Χριστού. Μία εκκλησία θα παραλάβει. Αγία, άμωμο, τέλεια. Μετελάβανον την τροφή εν αγαλιάς και απλότητη καρδίας, είχαν τις λεγόμενες αγάπες τότε, όπως κάνουμε και εμείς με τη χάρη του Χριστού κάθε Κυριακή. Τρώγαν όλοι μαζί. Ακούγαν το Λόγο του Θεού όλοι μαζί, μετελάμβανον του σώματος και του αίματος του Χριστού όλοι μαζί και μετά τρώγαν όλοι μαζί. Και απολάμβαναν την κοινωνία μεταλλήλων, τη χαρά και την αγάπη. Και προσευχόντουσαν όλοι μαζί, δοξολογούσαν το Θεό. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκανε χάρη ενώπιον όλου του λαού και ο Κύριος προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Αδελφοί αγαπητοί, να προσευχόμαστε και ο Θεός να μας αποκαλύψει μέσα από το Λόγο Του την πνευματική ζωή της Εκκλησίας, αλλά και να ζητάμε, να προσευχόμαστε να μας τη χαρίσει. Σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν μικροί επιμέρους επιτόπου Εκκλησία που είμαστε. Αμήν.